Τώρα συνδεθούμε ευθύς αμέσως μέσω Skype με τον βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θάνο Μωραΐτη. Κύριε Μωραΐτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μαραβαλίδης και σε εσάς. Δεν ξέρω αν ακούγατε την προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Σενετάκη, αλλά το πρώτο θέμα είναι η πανδημία, η διαχείριση της πανδημίας και το πού βρισκόμαστε σήμερα με 776 διασωληνωμένους. Και θέλω να θυμίσω, κύριε Μαραβελίδη, ότι σήμερα είναι η χειρότερη μέρα τον τελευταίο χρόνο στο κομμάτι της πανδημίας. Και οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα που περνάει είναι ότι η κυβέρνηση δίνει έναν αγώνα το πώς θα αποκρύψει αυτές τις μεγάλες ευθύνες. Αν θέλω να πω μια κουβέντα και να βάλω έναν τίτλο σε αυτές τις δραματικές στιγμές που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, θα ήταν ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς εγκληματεί εις βάρος της αλήθειας, εγκληματεί εις βάρος των πολιτών, εγκληματεί εις βάρος της χώρας. Όλες οι χώρες προετοιμάστηκαν από πέρυσι το Μάρτιο να αντιμετωπίσουν το δεύτερο και το τρίτο κύμα. Εμείς το μόνο το οποίο κάναμε ήταν μέσω Πρωθυπουργού και Σαντορίνης να ανακοινώσουμε ότι νικήσαμε τον κορονοϊό και να μην προετοιμάσουμε το ΕΣΥ για τα δύο επόμενα κύματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτή τη στιγμή βιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας μια τραγική κατάσταση. Την ώρα που όλες οι χώρες προσλαμβάνανε γιατρούς και νοσοκόμους, η χώρα μας δυστυχώς προσλάμβανε 1.033 ειδικούς φρουρούς για τα κλειστά πανεπιστήμια. Αυτό και μόνο αρκεί για να καταλάβουμε ότι όχι μόνο δεν υπήρχε σχέδιο, όχι μόνο δεν υπήρχε καμία πίστη σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν μια μάχη ζωής στην πρώτη γραμμή, και μιλώ για τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά είχαμε και μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο δεν εκτίμησε σωστά, όχι μόνο δεν είχε σχέδιο, αλλά αυτή τη στιγμή βιώνουμε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Η πανδημία φαίνεται ότι έχει κοστίσει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία και έχει προκαλέσει και κάποια φθορά στην κυβέρνηση από τις έρευνες που δημοσιοποιούνται κατά καιρούς. Αλλά από την κυβέρνηση η απάντηση, και το ακούγαμε και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είναι ότι φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ που κατεβάζει τον κόσμο στους δρόμους. Ότι είναι πολιτική επιλογή. Λοιπόν, κύριε Μαραβελίδη, κοιτάξτε κάτι. Αυτή η σπέκουλα θα πρέπει να κάποια στιγμή να σταματήσει. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο χτες και σήμερα δείχνανε εκατοντάδες διαδηλώσεις από όλες τις πόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής, του κόσμου. Έτσι είναι. Λοιπόν, να είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν σε αυτό. Θέλω να θυμίσω την δήλωση του Υπουργού Προστασίας Πολίτη που μας είπε ότι έξω δεν κολλάει ο κορονοϊός. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη η κυβέρνηση να πείσει τους πολίτες ότι πρέπει να βγούμε σε εξωτερικούς χώρους. Λοιπόν, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απέναντι στη μάχη του κορονοϊού που δίνει η κοινωνία. Σέβεται όμως πάνω απ' όλα τους πολίτες. Και στέκεται δίπλα τους, αν θέλετε, όταν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία βάλει κατά των δημοκρατικών τους ελευθεριών και δικαιωμάτων. Και δυστυχώς η κυβέρνηση αυτό το οποίο κάνει. Αναφέρατε όμως κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να αναφερθώ. Αναφερθήκατε στην σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος μας μίλησε σε αυτές τις τραγικές ώρες για ένα, πώς το είπε, άλμα δεκαετίας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν πρόκειται για κανένα άλμα δεκαετίας και ανάπτυξης, αλλά για ένα άλμα στο κενό και στην πραγματικότητα μια ελεύθερη πτώση. Στο δε κομμάτι των δημοσκοπήσεων που πλέον αρχίζουν και βγαίνουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά πολύ αρνητικά στην κυβέρνηση, θέλω να πω ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν, ξέρετε, και μάλλον αποδεικνύουν ότι όσο και δυνατό να είναι ένα επικοινωνιακό οχυρό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκρύψει την αλήθεια. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά όλο αυτό το παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις που παίζεται τους τελευταίους 10 μήνες για να ισχυροποιεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή, η πραγματικότητα είναι οδυνηρή. Ο πολίτης σήμερα ζει με ανασφάλεια, θυμό, οργή και αυτό το οποίο βιώνει είναι λουκέτα, αυταρχισμό, ανεργία και καταστολή. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα
Και εδώ θέλω να αναφερθώ και να πω ότι είναι η μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι σε αυτή την τραγική κατάσταση, απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί έχει ονοματεπώνυμο η αποτυχία, κύριε Μαραβελίδη, να ξεδιπλώσουμε σε αυτή τη φάση το δικό μας προοδευτικό σχέδιο. Και αυτό κάνουμε με αλλαγή πολιτικής απέναντι σε όλα αυτά τα οποία τραυματίζουν τους Έλληνες, αλλά κυρίως και την ενότητα. Υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι συνάδελφοι από μένα που αρθρογραφούν εκτενώς και βλέπω ότι όντως υπάρχει μία εκτίμηση πως υπάρχει φθορά από την πανδημία στην κυβέρνηση, τη αστυνομική βία η οποία προκαλεί το κοινωνικό αίσθημα δεν βοηθάει. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η οικονομία θα πάει ακόμα χειρότερα όταν σταματήσουν τα επιδόματα και οι αναστολές. Από την αγορά λένε ότι μπορεί να έχουμε και 200.000 λουκέτα και πολλοί λένε ότι μπορεί να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Εδώ πέρα υπάρχει μια διπλή συζήτηση. Η μία είναι ότι ακόμα και αν έχει φθορά η κυβέρνηση, την κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο, είσαστε έτοιμοι εσείς για εκλογές? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Γιατί γίνεται πολύ περισσότερος λόγος για τις δημοσκοπήσεις, το πώς δημοσκοπικά μπορεί να αντέχει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, και όχι για τις πραγματικές εγκληματικές ευθύνες για το πώς έχουμε φτάσει στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και στην πανδημία και στην οικονομία. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Την επόμενη Κυριακή, για την επόμενη Κυριακή, το άγχος των πολιτών δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, γιατί έτσι ακριβώς τίθεται το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή ο πολίτης, το είπα και πριν, βιώνει μια πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Το 2019, κύριε Μαραβελίδη, παρακαλώ, κύριε Μωραήτη, με αυτό να κλείσουμε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρε 32% στις εκλογές, οι δημοσκοπικές εταιρείες τον κατέγραφαν από 19 έως 21. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, εμείς παρουσιάζουμε σύντομα το πρόγραμμά μας στον ελληνικό λαό. Είναι ένα πρόγραμμα απέναντι σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζει τη σκληρή, την οφιλελεύθερη κυβέρνηση σήμερα και είναι ένα πρόγραμμα και μια πρόταση που θα κερδίσει σύντομα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κύριε Μωραήτη, και με αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μαραβελίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.